Ξεκινήσαμε χθες για πρώτη μέρα στην περιοχή του Μπουρνιά, του Δήμου Καλαμάτας. Οι πρώτες πατάτες σήμερα θα συσκευαστούν και θα πάνε στην αγορά. Η παραγωγή είναι ικανοποιητική, όχι σε μεγάλες αποδόσεις, γιατί ο καιρός μπορεί να φαίνονταν ότι είναι καλός, αλλά μας έβαλε μια ανεμοθύελα στις 23 Μάρτη και μας έκανε μια αρκετά μεγάλη ζημιά. Το κόστος θα το δούμε στο τέλος, έτσι. Τώρα δεν μπορεί να υπολογίσει. Υπολογίζουμε ένα 30% οπωσδήποτε. Μια ζημιά της τάξης των 30%. Τα μέτρα οπωσδήποτε θα επηρεάσουν τον αγροτικό κόσμο, γιατί έτσι όπως φαίνεται ότι θα τα εφαρμοστούν, όχι ότι αυτού καθεαυτού τα μέτρα, ξέρω εγώ, είναι αρνητικά. Έτσι, τον τρόπο που θα τα εφαρμόσεις είναι αρνητικός. Έτσι, γιατί κανένας παραγωγός και κανένας αγρότης δεν είναι, ξέρω εγώ, να μην θέλει να πληρώσει φόρους και εισφορές, αλλά θα πρέπει να πληρώσεις βάσει αυτό που μπορείς να πληρώσεις. Γιατί όταν σου ζητά να πληρώσεις κάτι που δεν μπορεί να το πληρώσεις, άρα δεν μπορείς να πάρεις από αυτό που δεν έχει. Εισαγωγές από χώρες, τρίτες χώρες μάλλον, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες, όπου να το κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα δεχτούμε τις εισαγωγές από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά από τις τρίτες χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Μαρόκο, ξέρω εγώ, όπως είναι η Τουρκία. Θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καλλιεργούμε εμείς πατάτες όλο το χρόνο, γιατί στην περιοχή που ζούμε, καλλιεργούμε πατάτες όλο το χρόνο. Και το φθινόπωρο και χειμώνα, στα θερμοκήπια η Ηλία, ξέρω εγώ, και η Αχαΐα. Εμείς καλλιεργούμε φθινοπορεινές πατάτες, οι οποίες βγαίνουν τα Χριστούγεννα και το Γενάρη μήνα. Τώρα αρχίζει η ανοιξάτικη. Άρα λοιπόν καλύπτουμε όλο τον κύκλο της ζήτησης σε πατάτα. Άρα λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Γιατί αν θέλουν να έχουμε τους Αιγύπτιους να ζουν άνετα και ευχάριστα και τους Έλληνες να πεινάνε, να φέρουμε μόνο εισαγωγή και να μην καλλιεργούμε εμείς πατάτες, να πάμε, ξέρω, μετανάστες. Το φαινόμενο της ελληνοποίησης είναι παλιό, δεν είναι σημερινό. Έτσι, γινόταν και πριν από πολλά χρόνια από ό,τι θυμάμαι και συνεχίζει να γίνεται. Γιατί ο καταναλωτής στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό, γιατί κατάλαβε ότι μόνο όταν στηρίζεις τον Έλληνα παραγωγό έχεις και εσύ εξασφαλίσει μια θέση εργασίας, σε οποιοδήποτε κλάδο βρίσκεσαι. Όταν λοιπόν ο Μανάβης παίρνει Αιγυπτιακή πατάτα, τι θα του πει, ότι είναι Αιγυπτιακή? Όχι, του λέει, είναι από τη Θήβα, είναι από την Ερέτρια, είναι από, ξέρω εγώ, από ένα μέρος που ξέρει ότι παράγεται πατάτα. Και έτσι δεν είναι ότι ο εισαγωγέας κάνει μόνο την ελληνοποίηση, την κάνουν και οι μετέπειτα που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Την ελληνοποίηση την κάνουν δηλαδή σταδιακά. Δεν γίνεται ότι φέραμε ένα φορτίο, το περάσαμε, ξέρω εγώ, στα σακιά τα ελληνικά και το κάναμε ελληνική πατάτα. Σταδιακά μετατρέπεται η εισαγόμενη πατάτα σε ελληνική. Όταν ο άλλος παίρνει, ξέρω εγώ, λαϊκάτζης και πάει ο καταναλωτής και του λέει τι είναι πατάτες, δεν θα πει ότι είναι Αιγυπτιακές. Ελληνικές θα πει ότι θα είναι. Πρέπει να του ζητήσει χαρτιά, θα πρέπει να του ζητήσει τιμολόγια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καταναλωτής. Αυτό πρέπει να το κάνει ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους. Η παραγωγή της ανοιξάτικης πατάτας στην περιοχή του Μπουρνιά και στην περιοχή της Μεσίνης ξεκίνησε για το 2016. Η ποιότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά ικανοποιητική. Η παραγωγή τώρα στην αρχή δεν είναι τόσο ικανοποιητική, γιατί η ζημιά κυρίως που προκλήθηκε στις παραθαλάσσιες καλλιέργειες δημιουργήθηκε πρόβλημα από τον άνεμο, την ανεμοθύελα που συνέβη πριν δύο εβδομάδες στην περιοχή μας. Η ποιότητα όμως είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Οι πατάτες αυτές αυτή τη στιγμή προωθούνται στις αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό, η υποδοχή των νέας εσοδείας πατατών της περιοχής μας έχουν πάρα πολύ καλή υποδοχή. Είναι φημισμένες τόσο για την ποιότητα όσο και για την παράδοση που έχουν, ιδιαίτερα στις αγορές της Πολωνίας και της Τσεχίας. Στην εσωτερική αγορά προωθούνται οι πατάτες κυρίως στις μεγάλες αλυσίδες στα σούπερ μάρκετ, στις οποίες υπάρχει μια συνέχεια, δεδομένου ότι η προώθηση των πατατών θερμοκηπιακής καλλιέργειας από τις περιοχές του νομού Ηλίας και Χαΐας έχει ξεκινήσει περίπου από τις αρχές Μαρτίου. Οι τιμές διάθεσης είναι ικανοποιητικές. Οι πατάτες από την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας είχαν μέση τιμή 50 λεπτά. Στην ίδια τιμή ξεκίνησαν και στην περιοχή εδώ της Καλαμάτας. Θεωρούμε ότι, ενώ διανύουμε την περίοδο κοντά στο Πάσχα, ότι η τιμή θα διατηρηθεί σε ένα επίπεδο και ευελπιστούμε και η αγορά του εξωτερικού να απορροφήσει συγχρόνως τις ποσότητες που πρέπει να απορροφήσει για να μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την χρονιά τη φετινή.
Όσον αφορά το θέμα της ελληνοποίησης των πατατών, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κυβέρνηση από πέρυσι ξεκίνησε, θεωρώ, με πολύ μεγάλους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στα συσκευαστήρια, σε συσκευαστήρια και σε παραγωγούς στην περιοχή της Αχαΐας, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Έχουν ήδη εντοπιστεί, θεωρώ, οι ομάδες των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι συστηματικά εκμεταλλεύονται τις εισαγόμενες πατάτες, τις οποίες τις βαφτίζουν και τις προωθούν στην αγορά ως ελληνικές. Έχουν αρχίσει οι καταναλωτές να ενημερώνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σιγά σιγά αναζητούν τα προϊόντα που αγοράζουν να είναι ελληνικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ βλέπουμε τον τελευταίο καιρό μία τάση των καταναλωτών στο να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, και αυτό είναι πολύ θετικό. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι και η κυβέρνηση μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα, γιατί γνωρίζει, εγώ πιστεύω, αυτή τη στιγμή κυρίως τους ανθρώπους, είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν το κάνουν όλοι οι τυποποιητές ή όλη η παραγωγή αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται και παντού υπάρχουν οι πατάτες οι οποίες είναι ελληνοποιημένες και δεν διακινούνται με τους όρους, τους κανονισμούς και την νομοθεσία που υπάρχει. Απλά είναι μεμονωμένα περιστατικά, έχουν εντοπιστεί και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα δώσουν λύση στο θέμα. Από πλευράς αναβάθμισης καλλιέργειας στην περιοχή μας είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το πρόβλημα που υπάρχει στην καλλιέργεια εδώ και χρόνια είναι κυρίως ο όγκος των εισαγωμένων πατατών και κυρίως από την Αίγυπτο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε δύο δεκαετίες έχουμε χάσει περίπου το 60% της καλλιεργούμενης έκτασης στην περιοχή μας. Δηλαδή έχει μειωθεί η καλλιέργεια κατά 60% λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που εισάγονται την περίοδο αυτή. Θεωρώ ότι επειδή τα τελευταία χρόνια και μέσω της θερμοκηπιακής καλλιέργειας που αναπτύχθηκε στην Αχαΐα και στην Ηλία δεν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη και κενό μεταξύ της τρινοπορεινής καλλιέργειας και της ανοιξάτικης, θα έπρεπε οι εισαγωγές να έχουν μειωθεί και όχι να ενθαρρύνονται. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η εγχώρια παραγωγή, και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, μπορεί όλο τον χρόνο να τροφοδοτεί την αγορά ομαλά με ελληνικό προϊόν, προϊόν το οποίο είναι επιστοποιημένο. Το προϊόν, η παραγωγή, ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν επιστοποιημένους σπόρους, φάρμακα και εφόδια και γενικότερα φυτοπροστατευτικά μέσα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ σε κάποιες πατάτες που εισάγονται από τρίτες χώρες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβέστατα αν τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές και αν εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή είναι πιο ασφαλής ο καταναλωτής αγοράζοντας ελληνικές πατάτες, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους και μέσα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε τον Έλληνα παραγωγό.